προκαλέσει. Το βίντεο το οποίο δείξανε οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του Έλληνα Υπουργού των Οικονομικών στο τηλεοπτικό δίκτυο ARD και το οποίο τον εμφανίζει, δεν λέω αν είναι γνήσιο ή δεν είναι, να κάνει μια άσεμνη χειρονομία αναφερόμενο στους Γερμανούς πολίτες. Ο ίδιος ο κ. Βαρουφάκης διαψεύδει τη γνησιότητα του βίντεο. Ναι. Εγώ τι να σας πω τώρα. Θέλω να σου πω, προφανώς, λίγο και λιγάκι. Ένα λεπτάκι. Καταρχήν νομίζω το βίντεο είναι, η εμφάνιση μάλλον είναι παλιότερη. Βεβαίως. Είναι από το περασμένο καλοκαίρι. Ωραία. Στο Ζάγκρεμπ. Μπράβο. Ωραία. Τώρα έχω να μιλήσω αυτό για την γνησιότητα του βίντεο. Αυτό το μπαράζ συνεντεύξεων του Έλληνα Υπουργού των Οικονομικών μήπως τελικά δεν κάνει και τόσο καλό στη δημόσια εικόνα του. Και αυτό γιατί στο λέω, Αντρέα. Γιατί στο λέω. Γιατί δεν σας ενοχλεί το μπαράζ, ας πούμε, του κυρίου Σόιμπλε? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί τον κύριο Σόιμπλε, Αντρέα, δεν τον ψήφισαμε εμείς. Τον κύριο Βαρουφάκη τον ψηφίσαμε εμείς, είναι δικός μας υπουργός. Και τον ψηφίσαμε για να μιλάει. Όχι, δεν τον ψηφίσαμε για να μιλάει. Περίμενε, Αντρέα. Όλο λάδι-λάδι και από τη Γανίτα τίποτα. Τι εννοείτε? Όλο επικοινωνία και από ουσία μηδέν. Δεν έχουμε ένα νομοθέτημα. Πώς ουσία μηδέν? Έγινε μια διαπραγμάτευση, έγινε μια συμφωνία, μένει να υλοποιηθεί και δεν βάζει εμπόδια η ελληνική κυβέρνηση. Ήταν μια επιτυχής διαπραγμάτευση του κύριου Βαρουφάκη. Το έχει χρεωθεί και ο ίδιος προσωπικά αυτήν την επιτυχία και η συνολικά η κυβέρνηση. Αλλά αυτός ήταν ο βασικός άνθρωπος που διαπραγματεύθηκε. Δεν κατάλαβα ποια είναι η τηγανίτα που δεν έχει τίποτα. Η τηγανίτα είναι τη στιγμή. Συγγνώμη, αντί να επικεντρωθούμε αυτή τη στιγμή ότι δεχόμαστε μια οικονομική ασφυξία παρακάμπτοντας ουσιαστικά τα όσα συμφωνήσαμε στις 20 Φεβρουαρίου, μένουμε στα βιντεάκια και ας μου επιτραπεί η έκφραση χαριτομενιές περί τον κύριο Βαρουφάκη. Λοιπόν, έχουμε ένα πόλεμο και εμείς ακούμε από όλα τα ιδιωτικά κανάλια τη φωνή του κύριου Σόιμπλε. Αυτό που Ανδρέα να σταματήσει. Βάλε μία ανωτελεία, να πάμε σε μία σύντομη διακόπη για διαφημίσεις και επιστρέφω. Μεταρρυθμίσεις. Στο τραπέζι είναι. Να το λέει, Ανδρέα. Οι δικές μας μεταρρυθμίσεις όμως. Οι δικές μας. Έχει διαφορά από το παρελθόν. Οι δικές μας μεταρρυθμίσεις. Οι δικές μας. Είναι στο τραπέζι. Πάντως, αυτές οι πολλές συνεντεύξεις δεν ξέρω αν βοηθούν. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Στον Α είχε πει για πρωτογενές πλεώνασμα 1,5%. Mm-hmm. Στο Μέγκα, λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε πει για πρωτογενές πλεώνασμα άντε και 1%. Υπάρχει μια διαφορά. 1 με 1,5% πρωτογενές πλεώνασμα είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Άσε που υπάρχει και μια σύγχυση, διότι δήλωσε η σύμβουλός του, η κυρία Παναρίτη, στην εφημερίδα Καθημερινή, να πω ακριβώς, δεν υπάρχει στόχος για το πρωτογενές πλεώνασμα. Δηλαδή, θέλω να με βοηθήσετε, ποιος είναι ο στόχος μας για το πρωτογενές πλεώνασμα? Ναι, σήμερα ακούστηκε ότι... Ξέρουμε πως υπάρχει αυτή η δημιουργική ασάφεια, το καταλαβαίνουμε, αλλά μήπως οι ξένοι τη δουν και σαν λευκή επιταγή, ρωτάω, Ανδρέα. Καταρχήν έχει φύγει από το τραπέζι το 3,5% και 4% του πλεονάσματος, έτσι. Γιατί το ακούγαμε τόσο καιρό και το θεωρούσαμε ότι είναι θέσφατο, αδιαφορώντας ότι αυτό έπρεπε να ισοπεδωθεί άλλες 3 φορές η κοινωνία για να επιτευχθεί. Λοιπόν, ήταν μια τεράστια νίκη ότι αποδεχθήκαν ότι δεν θα υπάρχει 3,3 και θα υπάρχει περίπου στη μονάδα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί πέρα θα είναι. Αυτό. Τώρα θέλετε να το πει και από τώρα και με ακριβώς, αφού είναι σε διαπραγμάτευση όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, πέρα.